Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα δούμε όλα τα σημαντικά νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκτός από το γενικό ενδιαφέρον, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Σόφια για τη σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας εμπεριείχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον Εύρο. Στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνονταν η σιδηροδρομική σύνδεση Βάρνας-Αλεξανδρούπολης, η συνεργασία στη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Εύρου και θέματα ενέργειας που αφορούσαν στον αγωγό ΤΑΠ αλλά και στον σταθμό υγροποιημένου αερίου LNG στην Αλεξανδρούπολη. Διμερείς συναντήσεις εμπλεκόμενων φορέων και αγροτών τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα διαχείρισης των υδατοφραγμάτων, πρότεινε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ στο πλαίσιο των συνομιλιών που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την πολυμελή ελληνική αντιπροσωπεία υπουργών κατά τις εργασίες της Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια. Το θέμα της διαχείρισης των υδάτων τέθηκε από την ελληνική πλευρά με το αίτημα να δοθούν λύσεις ώστε να αποτραπεί η επανάληψη των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρούνται σχεδόν κάθε χρόνο στον Εύρο. Ο κύριος Μπορίσοφ δεσμεύτηκε για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων συναγερμού, καθώς και για τη μείωση της φθινοπορεινής συγκράτησης νερών στο 80% της πληρότητας των τεχνητών λιμνών της Βουλγαρίας, ώστε οι συγκεκριμένες υδαταποθήκες να έχουν περιθώριο να γεμίζουν κατά τους χειμερινούς μήνες. Σε ό,τι αφορά στα θέματα συνεργασίας των δύο χωρών στο επίπεδο της ενέργειας και των υποδομών, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών Αλεξανδρούπολης Μπουργκάς, που θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση της Μαύρης Θάλασσας με τη Μεσόγειο. Όπως αναμένονταν, οι δύο πρωθυπουργοί επικέντρωσαν στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι η ενεργειακή συνεργασία αναδεικνύεται πλέον ως το κομβικό πεδίο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και πρόσθεσε πως η κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου IGB ως τμήματος του κάθετου διαδρόμου αποτελεί έργο προτεραιότητας που θα ενισχύσει τη θέση Ελλάδας-Βουλγαρίας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής με πολλαπλά ωφέλη. Η σύνδεση του ΤΑΠ με τη Βουλγαρία μέσω του IGB, η κατασκευή του σταθμού αναδιανομής LNG στην Αλεξανδρούπολη, η επέκταση συναλλαγών για αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, αλλά και η περαιτέρω αύξηση των τουριστικών ροών από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα το καλοκαίρι και από την Ελλάδα στη Βουλγαρία το χειμώνα, ήταν επίσης κυρίαρχα στην ατζέντα των συνομιλιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσκάλεσε τον κύριο Μπορίσοφ να επισκεφτεί σύντομα την Ελλάδα και να συμπεριλάβουν την Αλεξανδρούπολη στο πρόγραμμα της επίσκεψης του Βούλγαρου Πρωθυπουργού, καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς στην πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Λοιπόν, αυτά έγιναν στην Σόφια κατά την διάρκεια της συνάντησης που είπαμε ότι είχε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, με τον κύριο Μπόικο Μπορίσοφ. Τώρα πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί αρκετές ημέρες και από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος να δεσμεύσει τον θαλάσσιο χώρο από το Δέλτα του Εύρου μέχρι και τη Νέα Πέραμο Καβάλα στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, προκειμένου σύμφωνα με το Υπουργείο να προστατευθούν οι φώκαινα και η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των αιρετών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και των αλλιεών. Οι αιρετοί της περιοχής θεωρούν πως οποιαδήποτε προοπτική για ανάπτυξη θα σταματήσει και οι αλλιείς μιλούν για ολοκληρωτική καταστροφή του κλάδου τους, αφού μια τέτοια απόφαση θα σήμαινε την απαγόρευση αλλίας σε όλο το θρακικό πέλαγος κάτω από τα 6 μίλια. Για το θέμα αυτό, συνάντηση είχαν σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς με τον πρόεδρο των παράκτητων αλλιών Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Δημήτρη Σαρίκα, ξεκαθαρίζοντας πως είναι κάθετα αντίθετη σε μια τέτοια εξέλιξη και πως αν αυτή η διάταξη εφαρμοστεί, τότε το πλήγμα για την περιοχή θα είναι πολλαπλό. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον επικείμενο σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος αναφορικά με το θέμα που αφορά στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση και παρουσίασε τις σχετικές προτάσεις. Όπως τονίζει το Υπουργείο, από αξιολόγηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκύψει ότι το Δίκτυο Natura 2000 της Ελλάδος χρειάζεται να συμπληρωθεί με νέες περιοχές, ώστε να θεωρείται επαρκές σε ό,τι αφορά στην προστασία των τύπων οικοτόπων και των ειδικών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου είχε συνάντηση με τους παράκτητους αλλιείς της Αλεξανδρούπολης, αφού η προτινόμενη δέσμευση της θαλάσσιας περιοχής από το Δέλτα του Εύρου μέχρι και την Πέραμο Καβάλας και η απαγόρευση της αλλίας κάτω από τα 6 μίλια θα είναι το πιο ισχυρό πλήγμα στο ήδη σχεδόν μηδενικό εισόδημα των ψαράδων. Καμία πλευρά, όπως τονίστηκε, δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει το Υπουργείο να εφαρμόσει μια τέτοια απόφαση που σταματά κάθε προοπτική ανάπτυξη και δραστηριότητα, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Είναι γνωστό ότι από τις 8 Ιουλίου, όταν ξεκινήσαμε να προσεγγίζουμε το θέμα Natura για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πρώτος ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Παυλίδης, έδωσε το στίγμα του σε ό,τι αφορά το τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτός ο σχεδιασμός του Υπουργείου. Δηλαδή ότι θέλουμε πρωτοβουλίες που δεν
θα φέρουν φρενάρισμα της ανάπτυξης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά προεπτικές για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή ήταν η θέση του Περιφερειάρχη. Και από τις 8 Ιουλίου που ξεκίνησε το όλο θέμα, αλλά και στις 21 που έγινε η ειδική σύσκεψη στην Περιφέρεια, μείναμε με τις θέσεις και τις απόψεις των υπηρεσιών, μείναμε σε αυτήν ακριβώς τη γραμμή. Για μας είναι κόκκινη γραμμή. Και το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι αγαπάμε τον τόπο μας και ως προς το φυσικό του κάλος και κυρίως ως προς το ότι εργαζόμαστε στην περιοχή αυτή και σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μια σειρά από μέτρα προς όφελος των πολιτών. Δεν είμαστε λιγότερο οικολόγοι ή περισσότερο οικολόγοι από κάποιους. Αγαπούμε σαφώς το περιβάλλον. Αυτό τονίσαμε σήμερα και με τον κύριο Σαρίκα. Δηλαδή, στο σχέδιο Natura, στον όλο αυτό σχεδιασμό, περίπου θέλουν επέκταση, σύμφωνα με το σχέδιό τους, του Υπουργείου, θέλουν επέκταση της Natura στη θαλάσσια περιοχή της, τη δική μας, με μια νέα περιοχή περίπου 800 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Είναι πολύ μεγάλη περιοχή και αυτή σαφώς, αν εφαρμοστεί η διάταξη, αν εφαρμοστεί αυτή η οδηγία, συμφωνήσαμε και είπαμε με τον κύριο Σαρίκα ότι κυριολεκτικά θα αναστείλει κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με την αλιεία. Εμείς και ο Σύλλογος των Αλιεών και ο πρόεδρος του λέμε ότι σε αυτή την περιοχή που ζούμε δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ξέρετε πολύ καλά, κυρία Πασκάκη, ότι στην περιοχή του Δέλτα, μετά τα σύνορα Ελλάδος-Τουρκίας, δεν ισχύει το Natura. Δεν ισχύει η Natura. Άρα οι αλλοίες έχουν να ανταπεξέλθουν απέναντι σε μια λογική που δεν υφίσταται Natura και οι ίδιοι να έχουν αθέμητο ανταγωνισμό από συναδέλφους τους, γιατί εδώ στην περιοχή μας ισχύει το σχέδιο Natura. Yeah. Όλα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις και στο εισόδημά τους. Κάναμε μια σειρά από επισημάνσεις προς το Υπουργείο σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο χώρο. Εμείς προτείναμε να ληφθούν υπόψη, ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Παπλίδης πρότεινε να ληφθούν υπόψη όλες οι υπάρχουσες υποδομές, τα μελλοντικά υποσχεδιασμό αναπτυξιακά έργα, καθώς και κρίσεις που συνεισφέρουν ή πρόκειται να συνεισφέρουν στην οικονομία της περιφέρειας. Και επίσης να ληφθούν ειδικά και ιδιαίτερα υπόψη οι ήδη καθορισμένες περιοχές του στο μη της Αλίας. Ξέρετε, όλο αυτό το καιρό μιλούμε για το σχέδιο Natura και τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουμε δηλαδή για μια επέκταση σε ένα τεράστιο, μέγεθος της, γιατί 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα δεν είναι μικρή περιοχή, θαλάσσια περιοχή, είναι μεγάλη περιοχή. Σκεφτείτε, κυρία Πασκάκη, ότι εμείς δεν έχουμε στα χέρια μας τόσα χρόνια καμία τεκμηριωμένη μελέτη ή έρευνα που να αποδεικνύει ότι υπάρχουν όλα αυτά τα είδη, αλλά και οι συνιστώσεις που επιβάλλουν την κήρυξη αυτής της τεράστιας θαλάσσιας περιοχής σε περιοχή Natura. Δεν έχουμε. Ας μας πει λοιπόν το Υπουργείο πού βασίζεται και χαρακτηρίζει όλη αυτή τη μεγάλη έκταση μπροστά εδώ στο Θρακικό Πέλαγος Natura. Να μας το αποδείξει. Λοιπόν, αυτά με το θέμα του Natura και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν και άλλες αντιδράσεις από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Το Μαξίμου δεν ξέρω αν ακούει, αλλά σίγουρα ο κύριος Κοτζιάς φαίνεται πως ακούει. Στην τελική λοιπόν φάση βρίσκεται η διαδικασία για τη λειτουργία στην Αλεξανδρούπολη επίτιμου προξενείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως προκύπτει από απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Νίκου Κοτζιά, σε σχετική αναφορά του Γενικού Γραμματέα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά και του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου, στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τη συγκατάθεσή του ουσιαστικά για την ίδρυση του προξενείου έχει ήδη δώσει ο Υπουργός Εξωτερικών, κάτι για το οποίο έχει ενημερωθεί επισήμως και η Ρωσική Πρεσβεία στην Αθήνα, που έχει υποβάλει και το σχετικό αίτημα. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την θετική εξέλιξη που έχουμε αναφορικά με το ζήτημα του προξενείου της Ρωσίας στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ είπα, δεν ξέρω αν το Μαξίμου ακούει, γιατί ξέρετε ότι μέσα από τη συχνότητα της Αλφα τηλεόρασης παρακολουθούμε την εκπομπή σας, αλλά από ό,τι φαίνεται ο κύριος Κοτζιάς κάτι ακούει. Θετικό είναι αυτό. Βέβαια, ξέρετε, μένει να δούμε πόσες μπορεί πρωτοβουλίες να αναπτύξει και πόσα θετικά μπορεί να προσφέρει στο λαό και στην τοπική κοινωνία.
γιατί ενώ είναι καταρχήν ένα σημαντικό βήμα, από την άλλη μένει να αναπτύξουμε, και βάζω το πληθυντικό είναι της ευγενίας, και να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που μπορούμε να έχουμε με τη Ρωσία, με την οικονομία, με όλες εκείνες τις δυνατότητες που δυστυχώς γνωρίζετε πως ένα ακατανόητο εμπάρκο αποστερεί πολλές ευκαιρίες σε μια στην πατρίδα μας και σε Έλληνες επιχειρηματίες σε μια στιγμή που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, και όπως απάντησε λοιπόν ο κύριος Κοντζίας, όλα έχουν επιτέλους τελειώσει, έχουν ολοκληρωθεί. Δεν έχουν μπει απλώς στο δρόμο τους. Όμως, ξέρετε, την ίδια ώρα, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Έχω μια απάντηση από τον κύριο Κοντζιά για μια κοινοβουλευτική παρέμβαση που έκανα πριν λίγο καιρό για τη συμπεριφορά του τουρκικού προξενείου. Υπήρξαν δημοσιεύματα σκληρά που έλεγαν ότι δρά ανενόχλητο στην Κομωτινή. Ναι, ναι. Και πράγματι εκεί περιέγραφε μια κατάσταση να τρέχουν διάφοροι ακόμα και πολιτικοί, είτε της αυτοδιοίκησης είτε της κεντρικής σκηνής, ως ψοφοδεείς και να θέλουν από αυτούς τους κατώτερους Τούρκους διπλωμάτες να εξασφαλίσουν την εύνοια για να διεκδικήσουν την ελεγχόμενη ψήφο της μειονότητας. Και εκεί λοιπόν ο Υπουργός, αντί να κάτσει και να δει ποια εσύσαν οι καταγγελίες αυτές για ό,τι μπορεί να έκανε ο Τούρκος διπλωμάτης, για την προετοιμασία της μουσουλμανικής διάσκεψης, σας λέω για γνωστά σε εσάς θέματα, που επανεξέλεγξε τον περασμένο Γενάρη τον Μουσταφά Καντή ως Γενικό Μουφτή, πριν τοποθετηθεί στο προξενείο του Μπουργκάσου Εμμύρογλου, ήταν ημάμ σε μεγάλη τουρκική πόλη. Εκεί λοιπόν, ενώ έχουμε διάφορες σημαντικές κατά τη γνώμη μου καταγγελίες, δημόσιες καταγγελίες, έρχεται ο κύριος Κοντζιάς και δείχνει ότι δεν ακούει το Μαξίμου και λέει ότι παραβλέπει τους αήθεις χαρακτηρισμούς του δημοσιεύματος. Το δημοσίευμα το συγκεκριμένο ήταν από την εφημερίδα Το Παρόν. Το Παρόν, ναι. Για να καταλάβετε ότι δεν ήταν από μια εφημερίδα δηλαδή των άκρων. Η εφημερίδα έχει καλό ρεπορτάζ στα εξωτερικά θέματα και είπε λοιπόν ότι υπόκεινται, λέει, οι προξενικές αρχές στους κανόνες και σέβονται τις διεθνείς συμβάσεις και ότι η συμπεριφορά των λειτουργών τους δεν παρεπλύνει, λέει, από τους κανόνες αυτούς, και αυτό ισχύει για τις αρχές όλων των κρατών στην Ελλάδα, αλλά και για τις δικές μας, και μας διαβεβαιώνει ότι οποτεδήποτε παρατηρείται παρέκκληση από αυτή την παραδεδειγμένη διπλωματική και προξενική πρακτική, ότι πράττει τα δέοντα. Μάλιστα. Το λέω γιατί νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που δεν πρέπει να μπαίνει κάτω από το χαλί, πολύ δε περισσότερο γιατί όλο και συχνότερα γίνονται τέτοιες κινήσεις από τη μεριά των τουρκικών προξενικών ή άλλων διπλωματικών αρχών, που νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση να αποβάλει το φοβικό σύνδρομο και να λειτουργήσει όπως λειτουργεί σε όλες τις περιπτώσεις. Σαφές. Πάντως, κύριε Βουλευτά, για να γυρίσουμε στο ρωσικό προξενείο και με αυτό να ολοκληρώσουμε, από ό,τι φαίνεται και από την απάντηση που σας έδωσε ο κύριος Κοντζιάς, ουσιαστικά έχουν γίνει όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης. Δηλαδή, εν ολίγης, κανείς καταλαβαίνει ότι είναι ζήτημα λίγων ημερών, λίγο χρόνου τέλος πάντων. Αρκεί να βρεθεί, από ό,τι είπε ο κύριος Κοντζιάς, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριε Νικολόπουλε, και εκείνο το πρόσωπο, το κατάλληλο πρόσωπο, το οποίο θα αναλάβει και τα καθήκοντα του επίτιμου προξένου. Νομίζω όμως οι πληροφορίες λένε ότι ήδη υπάρχει όχι ένας, αλλά περισσότεροι ενδιαφερόμενοι και είναι θέμα πια ελαχίστων ημερών για να πληροφορηθούμε και μέσα από το ΦΕΚ, από το Φύλλο Εφημερίδου της Κυβερνήσεως,
ποιος θα αναλάβει αυτή την εξαιρετική και σπουδαία τιμή και μακάρι να είναι εκείνος που θα καταφέρει, επαναλαμβάνω, σε μια εποχή που μόνο δυσάρεστα, όπως σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή, μόνο δυσάρεστα είχαμε να πούμε. Είχαμε τον κύριο Μπόμπολα, προχθές είχαμε τον κύριο Αλαφούζο, ναι. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Ψυχάρη, μεθαύριο τον κύριο Κοντομινά. Αναφέρεστε στην μηνυτήρια αναφορά σας, κύριε Νικολόπουλε. Ναι, βλέπετε ότι ενώ έχουν τα κανάλια τους αυτοί οι άνθρωποι σε αυτά τα θέματα, δεν δείχνει το κανάλι τους ούτε τις δικές τους απολογίες. Γιατί αντιλαμβάνεστε, είναι τόση η μπόχα που βγαίνει από την Εξεταστική Επιτροπή, όπου πραγματικά το τρίγωνο της διαπλοκής μέσα ενημέρωσης, τραπεζίτες και πολιτικοί, είναι εκείνοι που μας έφεραν μέχρι εδώ με τα θαλασσοδάνειά τους. Γιατί είναι παράξενο και παράδοξο άνθρωποι τόσο πλούσιοι σαν και αυτούς να εμφανίζονται ως φτωχαδάκια που δεν μπορούν να πληρώσουν τους εργαζόμενους, τα δάνειά τους, αλλά και ταυτόχρονα να εξακολουθούν να θέλουν να ξαναπάρουν, λέει, ένα κανάλι. Ρώτησα τον κύριο Μπόμπολα, ναι. Κύριε Μπόμπολα, γιατί θέλετε να πάρετε και εσείς άδεια, αφού λέτε ότι μπαίνετε μέσα, ότι είχε ζημιές, ότι καταχρεωθήκατε. Γιατί, κύριε Μπόμπολα μου, ένας έξυπνος επιχειρηματίας, τι το θέλει ένα κανάλι αφού είναι μια κακή δουλειά? Μήπως το θέλει τελικά για να κάνει άλλες δουλειές? Ξέρω ότι ο κόσμος τα ξέρει και οι τηλεθεατές, και γι' αυτό και εμπιστεύονται τα περιφερειακά κανάλια όπως εσάς, που δεν παίρνετε ούτε δημόσια έργα, ούτε λαθρεμπόρια κάνετε. Και για τούτο νομίζω ότι και το μέλλον μπορεί να ανήκει και στον περιφερειακό, στα περιφερειακά μέσα μας. Για να δούμε. Αρκεί να το καταλάβει κανείς και να επικεντρωθεί στην ουσία της λειτουργίας των περιφερειακών καναλιών, κύριε Νικολόπουλε. Ένα θέμα που εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, άλλωστε. Και μου δώσατε μια πολύ καλή ευκαιρία να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, το τηλεοπτικό, εννοώ παύλα τηλεφωνικό, για το ζήτημα των συχνοτήτων. Γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε με διαφορετική σκοπιά πλέον. Γιατί νομίζω ότι το τοπίο θα αλλάξει γενικότερα σε λίγο χρονικό διάστημα. Άρδιν, θα έλεγα. Ειλικρινά να μου δώσετε αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι να λυπάται κανένας όταν βλέπει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη να θέλει να υπερασπίζεται αυτούς που ο Κώστας ο Καραμαλής έλεγε ότι ήσαντε οι ταβατζίδες και οι βαστάζοι του μνημονιακού καθεστώτος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νικολόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Μένει να δούμε τι θα γίνει τώρα με το επίτιμο προξενείο της Ρωσίας και μακάρι να έχουμε το συντομότερο δυνατό τα ευχάριστα νέα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Δράμα, εκεί όπου ξεκίνησε το 12ο Φεστιβάλ Νέων Δραπάικα, με τους νέους να δίνουν δυναμικό παρόν σε μια προσπάθεια που έχει γίνει πια θεσμός με τη συμμετοχή πολλών και αγαπημένων καλλιτεχνών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 4 Αυγούστου και οι διοργανωτές προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να περάσουν καλά και να διασκεδάσουν όλοι μαζί. Σε ένα από τα ομορφότερα και μεγαλύτερα πάρκα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, θα πραγματοποιηθεί και φέτος για 12η συνεχή χρονιά μία από τις μεγαλύτερες συναντήσεις νέων της Βορείου Ελλάδος. Dramaica Youth Festival 2016 στις πηγές Αγίας Βαρβάρα στη Δράμα. Λίμνες, καταράκτες, ποταμάκια και πράσινο συνθέτουν το καταλληλότερο σκηνικό για μουσική και διασκέδαση. Δεκάδες συγκροτήματα, καλλιτέχνες και χιλιάδες νέοι θα παρευρεθούν και φέτος μέχρι την 5η-4η Αυγούστου στο μεγαλύτερο event της δραμηνής νεολαίας. Ένα φεστιβάλ που με την αγάπη που δίνουν νέοι της πόλης, σε συνεργασία με το τοπικό Συμβούλιο Νέων, έχει γίνει θεσμός με το κοινό να γεμίζει κάθε χρόνο τα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας. Σε συνέντευξη τύπου ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των καλλιτεχνών που θα απαρτίζουν τις 4 ημέρες του φεστιβάλ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε το πρόγραμμα του Dramaica Youth Festival 2016, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 1 Αυγούστου έως 4 Αυγούστου. Πριν ξεκινήσουμε στην ανακοίνωση του προγράμματος, θα ήθελα από μεριάς μου ως πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και εκ μέρους του όλου του ΔΣ να ευχαριστήσω τη Δεκποτά του Δήμου Δράμας, που είναι ο άμεσος συνδιοργανωτής και άμεσος χρηματοδότης του Dramaica και ο άμεσος συνεργάτης μας. Επίσης την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας για τη στήριξή της, όλους τους νέους και τις νέες του Δήμου Δράμας και φυσικά όλο τον εμπορικό κόσμο της Δράμας για τη στήριξή του όλο αυτό το διάστημα για αυτό το φεστιβάλ που πραγματοποιείται από νέους. Ζητάμε λοιπόν τη στήριξή σας και από όλους εσάς να έρθετε στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί 1 με 4 Αυγούστου μέσα στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τέτοια φεστιβάλ αυτή τη δύσκολη εποχή, αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε, που στηρίζονται στον εθελοντισμό και είναι με είσοδο ελεύθερη. Φέτος λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Dramaica τους Μπλε την Ευρυδίκη, τους One Drop Forward και τους Λίμπε.
Ακόμα θα συμμετάσχουν 10 ακόμα συγκροτήματα από τη Δράμα, την Ξάνθη και τη Θεσσαλονίκη, όπως τους Cosmic Ray, τους Crimson, τους Believe, τους False Prophet, τους The Ghanaian Band, Lost Ray Community, The Corays, Frequency Blenders, Air Astronauts και Los Shadows. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν αυτές τις ημέρες στην Δράμα μέσα από το Φεστιβάλ των Νέων. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε, πώς ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η τέταρτη γιορτή κρασιού στην Αλεξανδρούπολη. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο κύριος Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης, ο πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ. Διότι τα πρώτα στοιχεία, οι πρώτες ενδείξεις, κύριε πρόεδρε, δείχνουν ότι πραγματικά και η τέταρτη γιορτή κρασιού ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί και οι διοργανωτές αλλά και οι συμμετέχοντες έμειναν ευχαριστημένοι, αλλά κυρίως ευχαριστημένοι έμειναν και οι επισκέπτες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Γη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Εσείς μείνατε ευχαριστημένος από την τέταρτη γιορτή κρασιού, κύριε πρόεδρε. Νομίζω ναι, έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος, όχι μόνο εγώ και όλοι οι συνάδελφοι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΙΕΔΑ και συνάδελφοι από το Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια και ο Δήμαρχος έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος διότι ήταν μια εβδομάδα πετυχημένη και από πλευράς οργάνωσης αλλά και από πλευράς προσέλευσης του κόσμου και από πλευράς μουσικών ακουσμάτων. Η μουσική που είχαμε και στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής, τραγουδιστές, σχήματα μουσικά ήταν πραγματικά εξαιρετική. Το λαϊκό πρόγραμμα το Πίκο ενθουσίασε τον κόσμο και βέβαια είχαμε και με τη μεγάλη συναυλία με την Μελίνα την Αξεπέραστη, η οποία ξεσήκωσε πραγματικά τον κόσμο. Τον ενθουσίασε, ήταν μια πολύ μεγάλη συναυλία. Είχαμε καιρό να απολαύσουμε τέτοια μεγάλη συναυλία και νομίζω ο κόσμος πραγματικά το χόρτασε, το γιόρτασε, το διασκέδασε, το απόλαυσε. Μα νομίζω, κύριε Πρόεδρε, πως την βραδιά της συναυλίας με την κυρία Σλανίδου ο κόσμος πρέπει να έφτασε περίπου τις 10.000, ένα νούμερο πάρα πολύ μεγάλο. Όχι, δεν ήταν 10.000, ήταν λιγότερο, αλλά δεν μπορούσαν να χωρέσουν κι άλλοι μέσα στο χώρο εκεί που γιορτάζεται η γιορτή, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Υπήρχαν στιγμές που ασφιχτιούσαμε, διότι είναι και τα τραπεζοκαθίσματα, είναι οι χώροι που καταλαμβάνουν 30 και σύλλογοι οι οποίοι ψήναν τα κρεατικά για τους επισκέπτες. Και πραγματικά υπήρχε μια συμφόρηση στο χώρο, αλλά τι να κάνουμε σε τέτοιες στιγμές, όλοι δείχνουν κατανόηση και κοιτάζουν να απολαύσουν τη συναυλία. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Πρόεδρε, πως οι αλλαγές τις οποίες κάνατε φέτος, ενώ να την κάνετε νωρίτερα τη γιορτή, να τη μικρύνετε λίγο, να ικανοποιήσετε τις ανάγκες αλωνών τέλος πάντων, φαίνεται πως αυτό έχει θετικό αποτέλεσμα. Γιατί όπως είπα πριν από λίγο, και ο κόσμος ήταν περισσότερος, αλλά και παράπονα δεν είχαμε φέτος. Εγώ αυτό που διαπίστωσα γυρνώντας μια εβδομάδα σαν τη Σβούρα κάθε βράδυ το χώρο της γιορτής, μιλώντας με όλα τα παιδιά των συλλόγων που τους ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τη βοήθειά τους και την προσπάθεια που κάνουν όλες αυτές τις μέρες, μιλώντας με τον κόσμο, τους απλούς επισκέπτες που ερχόντουσαν εκεί και κουβεντιάζαμε και πίναμε ένα ποτήρι κρασί, διαπίστωσα αυτό που λες και εσύ Κυριακή, δηλαδή ότι οι επισκέπτες ήταν ευχαριστημένοι και από την οργάνωση. Νομίζω ότι φέτος ήταν τα πράγματα πιο τακτοποιημένα, οργανωμένα, καλύτερα δηλαδή από κάθε άλλη φορά. Από την συμμετοχή των συλλόγων που ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, από τα κρέατα και το κρασί που ήταν πραγματικά καταπληκτικά και ήταν από δικούς μας ανθρώπους, επιχειρηματίες, ευρύτες, και το κρέας, το χοιρινό και το κοτόπουλο και το κρασί, πραγματικά ήταν υπέροχα όλα και αυτό δημιούργησε ένα κλίμα έτσι ευχάριστο στον κόσμο, στους επισκέπτες, να φάει, να πιει δροσερό κρασάκι, να ακούσει μουσική, να χορέψει, να τραγουδήσει, να διασκεδάσει. Κύριε Πρόεδρε, είναι λίγο νωρίς να ρωτήσω για νούμερα, δηλαδή αν έχετε ήδη σχηματίσει μια εικόνα σε σχέση με πέρυσι με τις προηγούμενες γιορτές, αλλά νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα είστε σε θέση να δώσετε και το νούμερο, έτσι δεν είναι? Όταν είμαστε έτοιμοι και κάνουμε τον πλήρη έλεγχο με τα έσοδα, τα έξοδα και πληρώσουμε όλους τους προμηθευτές μας, το προσωπικό, τα πάντα, θα δούμε και θα έχουμε μια οικονομική εικόνα εξακάθαρη πώς πήγε η γιορτή κρασιού όσον αφορά το οικονομικό μέρος, δηλαδή για την επιχείρηση. Πάντως, κύριε Αρβανιτίδη, αυτές οι εκδηλώσεις πραγματικά δείχνουν τη δίψα του κόσμου να θέλει λίγο να ξεχαστεί και να περάσει καλά. Και όταν διοργανώνονται και με τον κατάλληλο τρόπο, νομίζω τελικά πως το πρόσημο μόνο θετικό μπορεί να είναι. Εμείς αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, το κάναμε και πέρυσι το φθινόπωρο έγκαιρα με τις διορθωτικές κινήσεις που κάναμε και έχουμε επισημάνει και φέτος κάποια λάθη, κάποιες παραλήψεις
τα επισημάναμε από την πρώτη δεύτερη βραδιά, τα κουβεντιάσαμε, θα τα κουβεντιάσουμε το φθινόπωρο και έγκαιρα θα πάρουμε τις αποφάσεις. Θέλουμε κάθε χρόνο να είμαστε καλύτεροι, δεν είμαστε ανάνθαστοι, δεν είμαστε τέλεια, εννοείται. Κάθε χρόνο θα υπάρχουν προβλήματα, κάθε χρόνο θα υπάρχουν παράπονα. Κοιτάζουμε κάθε χρόνο όσο το δυνατόν τα προβλήματα και τα παράπονα να είναι λιγότερα. Καλά, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Το ξέρετε πολύ πιο καλά από μένα, κύριε Αρβανιτίδη. Μόνο κάτι τελευταίο. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Μόνο κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, μιας και αναφερθήκατε στη λέξη φθινόπωρο, μου δίνετε πολύ καλή πάσα να ρωτήσω κάτι έτσι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα από την πλευρά της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα από τον κύριο Παύλο Μιχαλίδη, από τον επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, επειδή εστίασε στο ζήτημα της περιόδου της διεξαγωγής της γιορτής του κρασιού, ο κύριος Μιχαλίδης είπε πριν από λίγες ημέρες ότι καλό θα ήταν αυτή η γιορτή να γίνεται κοντά στο φθινόπωρο, κοντά στο Σεπτέμβρη, για να έχει και νόημα η γιορτή κρασιού ως κρασί, έτσι. Λοιπόν, και όχι μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, γιατί περισσότερο, είπε ο κύριος Μιχαλίδης, θυμίζει γιορτή του κρέατος παρά γιορτή του κρασιού. Δεν ξέρω αν έχετε να απαντήσετε κάτι σε αυτό. Δύο πράγματα θα πω. Το ένα, αν γίνει μια τέτοια γιορτή το φθινόπωρο, το Σεπτέμβρη στην Αλεξανδρούπολη, θα έχει παταγώδη αποτυχία. Μάλιστα. Δηλαδή, λείπουν επισκέπτες, λείπουν οι ξένοι. Όποιος νομίζει ότι με το να κάνει τέτοιες γιορτές παρατείνει την τουριστική περίοδο στην Αλεξανδρούπολη, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Οι μαθητές ξεκινούν τα σχολεία, αρχίζουν τα φροντιστήρια, τα διαβάσματα. Θα λείπει η νεολαία από τις εκδηλώσεις αυτές, που τη χαρήκαμε και θέλω να το επισημάνω. Ότι όλες τις μέρες, όλες τις εκδηλώσεις και στο Λαϊκό Πρόγραμμα και στα παραδοσιακά και στην κυρία Σλανίδου είχαμε μεγάλο ποσοστό νέων παιδιών καθημερινά επισκέπτεση γιορτή κρασιού. Όταν λοιπόν ξεκινήσει να κάνει με την εκδήλωση το Σεπτέμβρη, υπόγραψε την αποτυχία σου. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ο Μιχαηλίδης, ο κύριος Μιχαηλίδης, ο Παύλος μπορεί να λέει ότι θέλει, έχει την άποψή του, σεβαστεί. Αλλά όμως δεν νομίζω ότι είναι εκδήλωση που μπορεί να γίνει το Σεπτέμβρη. Βέβαια υπάρχει και το άλλο, για να λέμε και τα σωστά και τα λάθη, ότι σίγουρα δεν είναι ο Ιούλιος ο καλύτερος μήνας για να γιορτάσει το κρασί, γιατί δεν υπάρχει κρασί, δεν υπάρχει παραγωγή. Το κρασί βγαίνει πολύ αργότερα. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε μια παράδοση και μια γιορτή που είχε ξεκινήσει πριν, οι παλιοί θα το θυμούνται, πριν από πολλά χρόνια, που γινόταν στην περιοχή του ΕΟΤ, που γινόταν από τον ΕΟΤ, στην Αλεξανδρούπολη, στο Δαφνί και στη Ρόδο. Ήταν μια σκέψη του Δημάρχου να αναβιώσει αυτή η γιορτή και στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, που την ήθελε πάρα πολύς κόσμος, και φαίνεται από την επισκεψιμότητα που έχουμε κάθε χρόνο ότι ο κόσμος την περίμενε αυτή τη γιορτή και την αγκάλεσε από την πρώτη μέρα. Κύριε Αρβανιτίδη, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη τηλεφωνική επιτυχία. Τώρα θα ξεκινήσετε το επόμενο διάστημα για την πέμπτη γιορτή κρασιού να βάζετε τις βάσεις για να έχετε και ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Τριαντάφυλλο Αρβανιτίδη, τον πρόεδρο της ΤΙΕΔΑ για την τέταρτη γιορτή κρασιού, που ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που δεν τιμά κανέναν μας. Εισαγγελική παρέμβαση υπήρξε για την ασύλληπτη κτηνοδία που συνέβη στην πλατεία Αμερικής στην Αθήνα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το πρωί της Παρασκευής ένας άνδρας άρπαξε ένα σκυλάκι και το πέταξε με δύναμη από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην άσφαλτο. Το σκυλάκι έχει μεταφερθεί σε κτηνιατρική κλινική και έχει ήδη εγχειριστεί. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αντένα, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είχε πάει στο σπίτι με σκοπό να αλλάξει κλειδαριά, καθώς ισχυρίζεται ότι το ζευγάρι που διέμενε εκεί του χρωστούσε αρκετά ενοίκια. Όταν μπήκε στο εσωτερικό, βρέθηκε αντιμέτωπος με το σκυλί και, όπως λένε οι περίοικοι, άκουσαν φασαρία και θεώρησαν πως κακοποίησε τον σκύλο πριν το πετάξει από τον μπαλκόνι. Ο άνδρας προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία, ενώ έχει διαταχθεί από την εισαγγελία να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Χτύπησε μέχρι θανάτου με ένα ξύλο δύο από τα σκυλιά του Δημοτικού Κοινοκομείου Σερών και στη συνέχεια τους έβαλε φωτιά. Η πράξη του δεν έμεινε ατιμόρητη. Ο συμβασιούχος δημοτικός υπάλληλος στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας δικάστηκε την περασμένη εβδομάδα από το Πλημελιωδικείο Σερών, που του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, ενώ του βεβαιώθηκε και διοικητικό πρόστιμο 60.000 ευρώ και 30.000 ευρώ για κάθε σκύλο. Ο 37χρονος ισχυρίστηκε ότι πήγε να ταΐσει τα
αδέσποτα σκυλιά του κοινοκομείου και δύο από αυτά του επιτέθηκαν και το δάγκωσαν. Συνάδελφοί του το ίδιο απόγευμα, όταν αντίκρισαν τα αποτεφρωμένα ζώα, ειδοποίησαν την αστυνομία που τον συνέλαβε. Η υπόθεση δεν είναι η μοναδική που φτάνει τα τελευταία χρόνια στις αίθουσες των ελληνικών δικαστηρίων. Και αυτό γιατί όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που καταγγέλουν περιστατικά κακοποίηση ζώων στις αρχές. Σύμφωνα με τα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία της αστυνομίας το 2014, οι καταγγελίες που έγιναν πανελλαδικά στις αρχές για κακοποίηση ενεργητική και παθητική, βασανισμό ή θανάτωση ζώου ξεπέρασαν τις 790, ενώ τους πρώτους 10 μήνες του 2015 ο αριθμός των καταγγελιών έφτασε τις 950. Όπως επισημαίνει στα νέα ο αστυνόμος Α κτηνίατρος Απόστολος Περιστέρης, οι περιπτώσεις κακοποίηση ζώου στις οποίες λειτουργήσε αυτεπαγγέλτως η αστυνομία από 19 που ήταν το 2009, το πρώτο δεκάμηνο του 2015 εκτοξεύθηκαν στις 833. Ο νόμος 4039 κάθετος του 2012 για την προστασία των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων άνοιξε το δρόμο για να φτάνουν στη δικαιοσύνη υποθέσεις κακοποίησης, επιβάλλοντας μάλιστα στους δράστες ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα. Το αδίκημα της κακοποίησης ζώου επιφέρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματικό διοικητικό πρόστιμο μέχρι 30.000 ευρώ. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις οι ποινές έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα ή είναι εξαγοράσιμες. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν για το αδίκημα κακοποίησης ζώων προκειμένου οι υποθέσεις να οδηγηθούν στις δικαστικές αίθουσες από το 2009 μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου του 2015 έφτασαν σχεδόν τις 2.330. Μόνο τους πρώτους 10 μήνες της περασμένης χρονιάς καταγράφηκαν 767 τέτοιες δικογραφίες. Απόφαση σταθμός για το αδίκημα της κακοποίησης ζώων ήταν αυτή του τριμελούς κακουργιοδικίου σερών τον Ιούλιο του 2014, σύμφωνα με την οποία για πρώτη φορά επιβλήθηκε ποινή χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για την υπόθεση 40χρονου κατοίκου στο χωριό Κάτω Καμίλα Σερών, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους χωρίς αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, γιατί είχε εντοπιστεί να σέρνει επί ώρες με μηχανή το σκύλο του. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας πανελλαδικά, το 2009 συνελήφθησαν 9 δράστες για κακοποίηση ζώων συντροφιάς. 5 χρόνια αργότερα ο αριθμός έφτασε τις 143 συλλήψεις. Πλέον τα περιστατικά κακοποίηση ζώων, όπως τονίζουν μέλη φιλοζωικών οργανώσεων αλλά και εκπρόσωποι των αρχών, είναι πιο άγρια από ποτέ. Τέτοιες βίαιες υποθέσεις συναντά κανείς κυρίως στην περιφέρεια και ιδίως στις κλειστές κοινωνίες. Αρνητικές πρωτιές στα βία περιστατικά κακοποίηση, βασανισμού και θανάτωση των ζώων έχουν τόσο η Κρήτη όσο και η Εύβοια. Όπως επισημαίνει ο αστυνόμος Α κτηνίατρος Απόστολος Περιστέρης, η κακοποίηση ζώων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, αμερικανικές μελέτες έχουν δείξει πως υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας σε ποσοστό 60% ακόμη και 70% συνδέονται με περιστατικά κακοποίησης ή και θανάτωση ζώων συντροφιάς. Και στη χώρα μας έχουμε τέτοιες υποθέσεις. Είναι ενδεικτικό πως το 2014 και το 2015 καταγράφηκαν 3 περιστατικά, ένα στην Ορεστιάδα και τα άλλα 2 σε Πειραιά και Βορειοανατολική Αττική, στα οποία είχαν διαπραχθεί και τα 2 αδικήματα. Οργή ωστόσο προκάλεσε το περασμένο Σάββατο ένα βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου και στο οποίο φαίνεται κάποιος να πετά από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας ένα σκύλο. Το ζώο ευτυχώς επέζησε, φέροντας σοβαρά τραύματα στα πόδια και στα δόντια, ενώ η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως δράστη του περιστατικού, τον οποίο λίγη ώρα αργότερα άφησε ελεύθερο αφού δεν υπήρχαν αρκετές αποδείξεις για την ενοχή του. Ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Τέρες Κουίκ, έκανε την εξής δήλωση. Η ιστορία με το σκυλάκι που πετάχτηκε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας νομικά δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Από το οικείο αστυνομικό τμήμα, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Συνομιλώντας με τον υποδιοικητή του τμήματος, πληροφορήθηκα ότι ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα, ίσως από ενδεχόμενα κενά που έχει το νομικό πλαίσιο προστασίας των οικόσιτων ζώων. Το θέμα εξετάζει νομική μου σύμβουλο. Για το θέμα είχα ενημέρωση και από τον αρχηγό της Ελλάς. Εάν δεν στοιχειοθετείτε για τη διερεύνηση αυτής της απάνθρωπης υπόθεσης το δικαίωμα της αυτεπάγγελτης δίωξης, τότε θα καταθέσω προσωπικά μηνυτήρια αναφορά. Η απίστευτη κτηνοδία, όπως περιγράφεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από το βίντεο σοκ που έβγαλαν τα κανάλια και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δεν μπορεί να περάσει ούτε χωρίς ενδελεχή έρευνα, ούτε απαρατήρητη, ούτε ατιμόρητη. Ταυτόχρονα θα ζητήσω από την αρμόδια γραμματεία των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
Ελλήνων, με τη συνδρομή της νομικής μας υποστήριξης, να καταθέσουν άμεσα προτάσεις στα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης για την αυστηροποίηση των ποινών σε εκείνους που δεν σέβονται τη ζωή των τετράποδων φύλων μας. Τελικά αποδεικνύεται ότι τα ζώα και οι άνθρωποι έχουν πολύ διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στις περισσότερες των περιπτώσεων προτιμώ την πρώτη κατηγορία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.